Τσιγκά, ξέρεις τι να κάνεις, έτσι. Δεν πρέπει να χάσεις τώρα, είναι κρίμα. Πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις, φίλε. Ακόλουθα, Γιούκι. Ναι. Η ομάδα των Τσίγκα και Γιούκι τρέχουν στο λαβύρινθο με ταχύτητα. Τι γίνεται όμως με τους άλλους, τον Πάο και τον Ακούμα? Εμπρός, θέμα του Άβη. Σας τσάκωσα. Αϊά! Η πορφυρή λάμψη πιάνει τον Πίγασο και τον Ανούβιο στον ύπνο! Δεν χρειάζεται να παίξει ο Άγκουμα. Θα πάρω την νίκη μόνος μου. Κάνε όνειρα, φιλαράκο! Ας το πάνω με, εντάξει. Εσύ προχώρα μπροστά. Βασίζομαι σε σένα, Γιούκι. Ενώ ο Ανούβιος κατορθώνει να αποθήσει το στέμα του Άντι, ο Πίγασος βγαίνει από το λαβύρινθο. Μα είναι ασφαλής! Πού είναι ο χρόνος? Πήγασε! Μα το ρίζει! Ο Κρόνος χρησιμοποιεί ομίδια για να σπάσει τους τοίχους στο πέρασμά του και με απίστευτη ορμή χτυπάει αμέσως τον Πήγασο! Συνέχισε να τον πιάζεις, Κρόνε! Η φοβερή επίθεση του Κρόνου αποθεί τον Πίγασο σιγά σιγά. Άραγε, ήρθε ήδη το τέλος της μάχης. Χα, ώστε βγήκε στην άγρια επίθεση για να με πετάξει εκτός σταδίου, ε! Μόνο που το περίμενα από σένα. Γι' αυτό άλλωστε κράτησε δυνάμεις ο Πίγασος. Για να τα δώσει όλα τώρα, Αγκούμα, δεν πρόκειται να χάσουμε από κανέναν εμείς. Ω ναι! Δείτε, ο Πίγασος απέκρουσε την επίθεση του Κρόνου και τον κατατρόπωσε! Πίγασε! Upper Moon! Δεν θα είχε πλάκα αν υποχωρούσες! Αντεπίθεση, έλα, Κρόνε! Πω! Ο Πίγασος και ο Κρόνος κάνουν παράσποδρον επιθέσεων! Αυτό είναι ανελαίτη μάχη και όλα αυτά στη γενέτειρα της κυριακής τέχνης του Μέι στο Σεϊν Κέντσι, όπου πρωτοεμφανίστηκε το Μέι ως άθλημα. Τον πάλι! Απίθανο! Απίστευτο! Ανεβαίνει η ένταση, ναι! Δυνατά! Μην το βάζετε κάτω, γέρα, παιδιά! Είσαι όντως πολύ καλός! Ούτε εσύ είσαι συνηθισμένος αντίπαλος! Φαίνεται ότι οι δύο παίκτες έχουν αρχίσει να καταβάλλονται από την κούραση. Είναι ευκαιρία να ζητήσουν βοήθεια από τους παρτενέρ τους, υποθέτω. Φίλε Τζίγκα! Εσύ κάτσε εκεί που είσαι, μ' ακούς? Μα τη σόγια! Αυτή τη φορά το στέμα του Άντι σταματά τον Ανούβιο, καθώς ο τελευταίος πέτει να συντράμει τον Πίγασο. Σκέτη τρέλα μιλάμε! Άλλη μια φορά! Ανούβιε! Έλα! Τώρα είναι η σειρά μου! Ο Ανούβιος επιδέξει αποφεύγει την επίδεση του στέματος του Άντι και πάλι και ανταποδίδει τα ίσα στο στέμα του Άντι εξωθώντας τον στον κόκκινο τοίχο. Τον τυχερό! Στέμα του Άντι! Το στέμα του Άντι παγιδεύτηκε κάτω από τα ερείπια και δεν μπορεί να βγει. Κοιτάξτε, ο Ανούβιος φτάνει στο κέντρο. Εμπρός, Ανούβιε! Γιούκι, φίλε Τζίγκα, τώρα! Εντάξει, πήγασε, μασμό! Πήγε τώρα! Υπέροχα! Μια επίθεση uppercut από χαμηλά κατά του Ανούβιου ήταν η σωστή κίνηση. Η σαρωτική επίθεση του Πίγασου πέτυχε το στόχο της. Όταν το ένα μπέι χτυπάει το άλλο, κανένα δεν μπορεί να κρατήσει την ισορροπία του για πολύ. Σωστά. Ναι, μα γιατί ο Αγκούμα είναι τόσο ήρεμος? Αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με όσα περάσαμε. Αυτό είναι περίπατο στη Λιακάτα. Κρόνε! Τι ήταν αυτό? Πίγασε! Δεν μπορεί!
Γιατί πέρασε ξυστά. Πάλι, άλλη μια φορά. Τι συμβαίνει επιτέλους? Γιατί οι επιθέσεις τους αποσυντονίστηκαν? Το πλαίσιο φταίει για όλα. Ο δρεπανοειδής τροχός έχει δύο στρώματα και το πλαίσιο του υπολογιστή γυρίζει ελεύθερα, επιτρέποντας τον Μπέι να αποφεύγει τις επιθέσεις του Τζίγκα και του Γιούκη. Αδύνατον! Μα γίνονται αυτά. Απίθανο. Ε, τι κάνει εκεί αυτός? 100 σχολές της πυγμής Μπέιλιν! Σιδεράνια πυγμή! Πώς γίνεται η πυγμή Μπέιλιν να χρησιμοποιεί τεχνική άμυνας του ναού Μπέιλιν? Ο ναός Μπέιλιν και η πυγμή Μπέιλιν προέρχονται από την ίδια σχολή. Είναι λογικό να κατέχουν και οι δύο την τεχνική της άμυνας. Πλαίσιο, η μάντας περιστροφής τορνέιντο, συν μηχανισμός αιχμής συνεχούς άμυνας. Ω, το βρήκα! Προσέξτε, Τζίγκα και Γιούκη! Ο χρόνος είναι Μπέι ανθεκτικού τύπου, εντάξει! Προσπαθεί να ροκανίσει το χρόνο. Σκοπός του είναι να μας εξαντλήσει. Μη μας βάζετε στην ίδια μοίρα με τους βλάκες του ναού Μπέιλιν. Αυτοί νικάνε παίζοντας μόνο άμυνα. Η πυγμή Μπέιλιν μπορεί να μετατρέψει την αμυντική της δύναμη σε επιθετική! Δώστε βάση τώρα! Πάθακε! Δεν μπορεί! Αντιγράφει την κίνηση του Κιόγια! Έλα! Δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Λέοντα και τον Κιελώνη στίχος του Κιόγια! Διάλυσέ το, πήγασε! Κακή κίνηση, αγοράκι! Κοίτα! Η δύναμη της πυγμής Μπέιλιν ξεπερνά αυτή του ναού Μπέιλιν! Εκρηκτική πυγμή! Οχ, όχι! Πήγασε, φίλε Τζίγκα! Όχι, όχι, δεν μπορεί! Ο Άγκουμα μετέτρεψε τα ερήμια του τείχου σε όπλο! Αλλά και τούτο! Ο Πίγασος και ο Ανούβιος δεν μπορούν να πλησιάσουν! Προστατευμένος από αναρφέτινο δακτύλιο, ο Κρόνος θυμίζει έντονα το γνωστό πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος! Σ' αρέσει η παράσταση! Τώρα ξεσπάει η οργή που μαζέψαμε μέσα μας όλο αυτό το καιρό που ζήσαμε εκτός βασικής σχολής! Ξεπερνά τη λογική! Γρήγορα, Τζίγκα! Ο συμπαθητικός τρόφιλος! Πρέπει να ποντάρουμε πάνω του τώρα! Έχεις δίκιο, όμως πρώτα πρέπει να εξουδετερώσουμε τον δακτύλιο του Κρόνου! Ω, φίλε Τζίγκα! Σε παρακαλώ, αυτό ας το πάνω! Γιουγκί! Ανούβιε! Με το πολύ χαμηλό κέντρο βάρους του, ο Ανούβιος θα μπορέσει να ξεφύγει από τον άνεμο! Έλα, Ανούβιε! Έστω και για μια στιγμή, δώσε μου όλη σου τη δύναμη! Βουτιά, πιο κάτω, πιο κάτω! Τι έγινε? Ο δακτύλιος του Κρόνου εξαφανίστηκε! Εμπρός, φίλε Τζίγκα! Ναι, πήγασε! Final Drive Mode! Πήγατε, πήγατε! Ειδική κίνηση! Συμπαθητικό! Βιάζεσαι! Εμπρός, επίθεση, εστραφή! Δεν πάμε καλά! Πάνω του, Αγκούμα! Μην ανησυχείς για μένα! Μα, μπάω! Δεν θα σ' αφήσω, ακούς! Νομίζω ότι είναι καιρός να ξεμπερδεύω πια! Ειδική κίνηση! Δακτύλιος καταστροφής! Πήγασε! Τι κρίμα! Απίστευτο! Στο τέλος εξαπολύει η μαζική επίθεση που σαρώνει για τον παρτενέρ του! Το μόνο Μπέι που γυρίζει είναι ο Κρόνος του Αγκούμα! Νικητές του Τορίουμον, του μεγάλου ομαδικού τουρνουά, ανακηρύσσονται